Στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Περισσότερα θα μας πει ο Παύλος Πίτας. Ο Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθανή ήρθε στη χώρα μας, Μιχάλη, μετά από πρόσκληση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Όπως μπορούμε να δούμε και στα σχετικά πλάνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν και αυτός που τον υποδέχθηκε, ενώ δύο παιδιά ντυμένα σε παραδοσιακές στολές του προσέφεραν και λουλούδια. Ακολούθησε σύντομη συνάντηση των δύο ηγετών στο αεροδρόμιο, ενώ αύριο είναι οι επίσημες συναντήσεις, αν θέλεις, που θα πραγματοποιηθούν στο Προεδρικό Μέγαρο, τόσο κατηδία συνάντηση των δύο, όσο και διευρυμένες συνομιλίες. Αξίζει, Μιχάλη, να σημειώσουμε πως η επίσκεψη του Εμμύρη έρχεται λίγους μήνες μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ντόχα, εκεί όπου συμφωνήθηκε, όπως διάφορα επενδυτικά ταμεία του Κατάρ, να μεταβούν στην Κύπρο για να διερευνήσουν τις προοπτικές για επενδύσεις της χώρας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και του τουρισμού. Οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε ανακοινώσεις αύριο που αφορούν σε θέματα επενδύσεων. Θα συζητηθεί επίσης μεταξύ άλλων η Κυπριακή Πρωτοβουλία Μάλθια, στην οποία συμμετέχει και το Κατάρ, μια χώρα που έχει τη σημασία του ότι συνομιλεί και με τις δύο πλευρές στον εξελίξει πόλεμο. Σε ευχαριστούμε. Μια δήλωση του Αρχιεπισκόπου σε σχέση με τις εξελίξεις στην υπόθεση της μονής Οσίου Αβακούμ ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέα αντίδραση από την πλευρά των μοναχών.